Είναι η δεύτερη συνάντηση αυτής της ομάδας, η δεύτερη παρουσίαση για το θέατρο, ο Μαρκέο. Σήμερα θα ασχοληθούμε με την εποχή της πανδημίας στο θέατρο. Θα ασχοληθούμε με την εποχή της αφημίας του θεάτρου, μετά τους περσικούς πολέμους δηλαδή, και μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο, εκεί στο χρυσό αιώνα του Περικλέως, εκεί είναι και η εποχή της αφημίας. Οπότε με αυτό θα ασχοληθούμε. Λοιπόν, να πω πριν ξεκινήσουμε ότι θα δούμε διάφορα βίντεο από αρχαίες τραγωδίες. Η επιλογή έγινε ώστε να βρούμε όσο το δυνατόν πιο κλασικές σκηνοθεσίες για να μπορέσουμε λιγάκι να πάρουμε και το βίωμα όσο το δυνατόν πιο κοντά αυτό που θα είχε ένας θεατής, ας πούμε, στον Ανδρώνα. Φυσικά, εντάξει, δεν μπορούμε να το αγγίξουμε αυτό απόλυτα, αλλά ψάξαμε να βρούμε κλασικές σκηνοθεσίες με μεγάλους σκηνοθέτες και μεγάλους τραγωδούς. Θα δείτε Παξινούπολη, πιο παλί, ξέρετε, πιο καινούργι, μεγάλη τραγουδός, τη μεγαλύτερη που έχουν περάσει. Οπότε νομίζω για να μπούμε στο κλίμα. για την καθημερινή ζωή, για την κοινωνική ζωή και για το πώς νιώθουν
με τη συνοδεία μουσικών οργάνων πια, αυτό είναι το λυρικό κομμάτι. Έτσι, παράλληλα εμφανίζεται η λατρεία του Διονύσου, όπου αναπτύσσεται πάρα πολύ ο ύμνος προς τον Διόνυσο Βιτήρανος, και μέσα από μια σύνθεση όλων αυτών, τελικά στα μέσα του 6ου αιώνα, δημιουργήθηκε εδώ στην Αττική το θέατρο. Αυτά είναι πληροφορίες από την προηγούμενη παρουσίαση, απλώς για να συνδεθούμε και να δούμε πού βρισκόμαστε και χρονικά. Έτσι λοιπόν δημιουργείται η δραματική ποίηση, έτσι, η οποία είναι μια σύνθεση όλων των προηγούμενων πεδίων, του έπους και της λυρικής ποίησης, αυτών που τραγουδιούνται, των αδόμενων και των δρομένων, αυτά που παίζονται. Είναι μια σύνθεση λόγου, μουσικής και χορού. Το άτομο και η ομάδα έρχονται πλέον σε διάλογο, συνδιαλέγονται, όπως επίσης και η αφήγηση των γεγονότων για τη ζωντανή πραγματικότητα, γιατί γίνονται πια την ώρα που τα βλέπουμε, παίζονται. Λοιπόν, όταν αναπτύχθηκε η δραματική ποίηση, τρία ήταν τα είδη, έτσι, τα είδη της, η τραγωδία, αυτό που είδαμε, έτσι, το σοβαρό, το σωμινό, το μεγαλόπρεπο δράμα, έτσι, η κωμωδία, η λέξη προέρχεται από την ιωδή του κόμου. Κόμος ήταν μια συντροφιά ανδρών στην αρχαιότητα, που αφού είχαν πιει, ριεντούσαν κτλ, περπατούσαν στις γειτονιές, και μπορεί να λέγανε αστεία, να γελάγανε, να χορεύανε, κάποια ήταν πειρακτικά, κάποια ήταν πιο άσεμνα. Έτσι, από εκεί προέκυψαν οι κωμωδίες, οι οποίες είναι αυτές που κάνουν τη σάτυρα, την πολιτική και την κοινωνική στην αρχαία εποχή. Υπήρχε και το λεγόμενο σατυρικό δράμα, αυτό δεν έχει σχέση, αν και το μπερδεύουμε κάποια φορά, δεν έχει σχέση με τη σάτυρα στην πραγματικότητα. Το έλεγαν παίζουσα τραγωδία. Ήταν δηλαδή, είχε τη μορφή της τραγωδίας, είχε τους ίδιους μύθους με την τραγωδία, αλλά τους παρουσίαζε από την αστεία τους, από την πιο φεντρή και κωμική τους πλευρά. Και λέγεται σατυρικό, γιατί έχει χορό σατύρων, όχι που με σατυρίζει. Η κωμωδία είναι αυτή που σατυρίζει στην αρχαία Ελλάδα. Και με την κωμωδία θα ασχοληθούμε στην επόμενη παρουσίαση. Δηλαδή, το προσεχώς. Λοιπόν, οπότε εμείς μιλάμε για την Αθήνα του 5ου π.Χ. αιώνα. Κάποιες απεικονίσεις για το πώς μπορεί να ήταν. Έτσι θα δείτε εδώ στις φωτογραφίες που έχουμε διαλέξει. Τι γινόταν λοιπόν αυτή την εποχή στην Αθήνα και γιατί ασχολούμαστε τόσο πολύ με αυτό, πώς όλα αυτά που συνέβαιναν στην Αθήνα εκείνη την εποχή συντέλησαν στο να αναπτυχθεί τόσο πολύ το θέατρο. Λοιπόν, η Αθήνα βρίσκεται μετά τους Περσικούς πολέμους, μετά τους Μηδικούς πολέμους. Μιλάμε δηλαδή από το 479 μέχρι το 431, αυτή την περίοδο, σε αυτή την περίοδο είμαστε, ξεκινάει ο Πελοποννησιακός πόλεμος. Λοιπόν, μετά τους Περσικούς πολέμους, η Αθήνα έχει ισοπεδωθεί τελείως, έχει καταστραφεί. Φτιάχνει όμως την Αθηναϊκή Συμμαχία και αρχίζει και παίρνει χρήματα από τους συμμάχους. Αυτό της δίνει, αρχίζει και της δίνει πολύ πλούτο, δύναμη, δόξα, ισχύ. Ο Περικλής αρχίζει την ανοικοδόμηση της πόλης, όλα αυτά δηλαδή τα κτίσματα που βλέπετε και στις φωτογραφίες, που θεωρείται ότι κάπως έτσι έπρεπε να είναι. Αρχίζει λοιπόν τα αναστηλώνει, τα ξαναχτίζει, τα φτιάχνει κτλ. Και δίνει στην πόλη ένα τρομερό, μια τρομερή έγκλη. Έχει περίπου 300.000 κατοίκους η Αθήνα εκείνη την εποχή. Δημοκρατία, αυτό σημαίνει διάλογος σε όλα τα επίπεδα. Έτσι, σκεφτείτε λιγάκι το πάλεμα των ιδεών, δηλαδή υπάρχει φιλοσοφία, υπάρχει ρητορία, υπάρχει ιστορία, μεγάλοι φιλόσοφοι, μεγάλοι επιστήμονες, θα τα δούμε και στη συνέχεια. Υπάρχει, ο κάθε πολίτης μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα, ισότιμα, υπάρχει η συγχωρία, υπάρχει η άμεση συμμετοχή. Εκφράζονται απόψεις, συγκρούονται απόψεις, προκύπτουν νέα πράγματα συνεχώς. Έτσι, αυτό περνάει και μέσα στο θέατρο. Όλες αυτές οι ιδέες περνάνε μέσα στο θέατρο και με τη σειρά του αυτό γεννά καινούργιες που ξαναγίνονται αντικείμενο επεξεργασίας πάλι, έτσι, από τους φιλοσόφους, τους ρήτορες της εποχής κτλ. Και υπάρχει συνεχώς αυτό το πράγμα, αυτό το πεδίο του διαλόγου και της γέννησης νέων πραγμάτων. Φυσικά οι θεοί έχουν εξέχουσα παρουσία, έτσι, στη σκέψη των Αθηναίων, όπως και η λατρεία. Οι Αθηναίοι έχουν και μέσα σπίτια τους βωμούς, παντού ναούς, τα θέατρα, όπως θα δούμε. Έτσι, το θέατρο ήταν καθαρά ένα πεδίο, μια πράξη τελετουργική, όπως γινόταν από την αρχή μέχρι το τέλος της, και έχει επηρεάσει πάρα πολύ όλο αυτό το κομμάτι και το πώς είναι γραμμένες οι τραγωδίες και το πώς παίζονταν, έτσι.
μεγάλα ονόματα, έτσι, κεφάλαια απίστευτα στην ιστορία όλης της ανθρωπότητας, εκείνη την εποχή, Ηρόδοτος, Θουκυδίδης, οι Σοφιστές, Αναξαγόρας, Δημόκριτος, ο Σοκράτης, στα νιάτα του, αρχηρεάζεται από όλο αυτό το κλίμα. Η ρητορική αναπτύσσεται πάρα πολύ και επίσης το αγωνιστικό πνεύμα, το οποίο χαρακτηρίζει κάθε εκδήλωση των Αθηναίων και περνάει και επηρεάζει και το θέατρο και αυτό. Έτσι, είναι ένας κοινός όρος που χρησιμοποιούν και για τον πόλεμο και για τον αθλητισμό και για τα δικαστήρια και για το θέατρο. Υπάρχει αυτή η ευγενής άμυλα του συναγωνισμός. Αυτό που είπαμε το πάλεμα μέσω του διαλόγου σε όλα τα επίπεδα. Και θα δούμε ότι αυτό περνάει και στο θέατρο, γιατί γίνονται δραματικοί αγώνες. Και μέσα από αυτό, από αυτόν τον ευγενή συναγωνισμό, ας πούμε, είναι που γράφονται οι κορυφαίοι. Δηλαδή, ο ένας ποιητής σε σχέση με τον άλλον, έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν έχουμε τους δραματικούς αγώνες στην Αθήνα, οι οποίοι πραγματικά ήταν το γεγονός της χρονιάς. Λοιπόν, στην Αθήνα γινόντουσαν μεγάλες γιορτές προς τη μνήμη του Διονύση. Γινόντουσαν τέσσερις μεγάλες γιορτές. Από αυτές υπήρχε η πιο μεγάλη και η πιο λαβρή, που ήταν τα λεγόμενα Μεγάλα Διονύσια, Ενάστη Διονύσια, το οποίο ήταν πραγματικά το γεγονός της χρονιάς για τους Αθηναίους και όχι μόνο. Γινόντουσαν στα τέλη Μαρτίου, που ήταν μια εποχή που ερχόντουσαν πάρα πολλοί ξένοι στην Αθήνα. Ερχόντουσαν όλοι οι σύμμαχοι, ερχόταν κόσμος να επισκεφτεί, έτσι. Και υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος. Σε αυτά λοιπόν, σε αυτά τα μεγάλα Διονύσια, που διαρκούσαν 6 μέρες, παρουσιάζονταν οι καινούργιες τραγωδίες. Οι μεγάλοι ποιητές δηλαδή έγραφαν τις τραγωδίες τους για να φερθούν, να παρουσιαστούν και να κερδίσουν, να διαγωνιστούν και να κερδίσουν. Σε αυτά τα μεγάλα Διονύσια. Λοιπόν, αυτά διαρκούσαν 6 μέρες. Τις 3 τελευταίες, τα μεγάλα Διονύσια γινόντουσαν οι δραματικοί αγώνες. Οι δραματικοί αγώνες, αυτό είναι το εντυπωσιακό, γιατί δεν είναι όπως το θέατρο, δεν ήταν στην αρχαία Αθήνα όπως ήταν σε εμά. Δεν είναι τι να κάνω, ξέρω εγώ, το Σάββατο βράδυ πάω στο θέατρο. Ήταν η συμμετοχή των πολιτών. Όχι μόνο των ελεύθερων, ακόμα και οι μέτοικοι, δηλαδή οι ξένοι που έμεναν στην Αθήνα, ακόμα και οι δούλοι, γυναίκες, παιδιά, ήταν μια εκδήλωση που μπορούσαν να παρακολουθήσουν όλοι, να συμμετάσχουν όλοι. Πηγαίναν από το πρωί και έμεναν εκεί μέχρι το βράδυ. Και έβλεπαν συνέχεια. Δηλαδή, σκεφτείτε, πηγαίναν τα περάκια, σήμερα δεν πηγαίναν τα περάκια, τα κεφτεδάκια, τα βουλάκια κτλ. Κανονικά, από το πρωί, από την ανατολή του Ιλίου και παρακολουθούσαν. Πριν την Ανατολή του Ιλίου και παρακολουθούσαν τρεις τραγωδίες και ένα σαρκικό δράμα. Μέχρι λίγο πριν τη Δύση του Ιλίου, δηλαδή που ολοκληρωνόταν όλο αυτό. Και αυτό για τρεις μέρες, τις τρεις τελευταίες των εορτών. Παρακολουθούσαν τόσο πολύ άλλα σε μια μέρα και το κάθε ποιητής διαγωνιζόταν με μια τετραλογία. Δηλαδή, τρεις τραγωδίες, που συνήθως ήταν κοινό θέμα, και ένα σατυρικό δράμα στο τέλος. Συγγνώμη, πεζόντουσαν και οι τρεις τραγωδίες. Ναι, σε μία μέρα πεζόντουσαν οι τρεις τραγωδίες και το σατυρικό δράμα του κάθε ποιητή. Αυτό γινόταν τρεις επί τρία. Δηλαδή, έπρεπε 12 έργα μέσα σε μία μέρα. Όχι σε μία μέρα, σε τρεις μέρες. Δηλαδή, κάθε ποιητή είχε την τετραλογία του ένα μέρα. Λοιπόν, οι αγώνες αυτοί ήταν η υπόθεση της πόλης. Γιατί και τα Μεγάλα Διονύσια ήταν η υπόθεση της πόλης. Ήταν μια πολύ λαβρή γιορτή, τα Μεγάλα Διονύσια. Ξεκινούσαν με τελετουργίες στο Διόνυσο, με πομπές, με αθλητικούς αγώνες, με επίδειξη του μεγαλείου της Αθήνας και του πλούτου. Όταν έφταναν οι τρεις τελευταίες μέρες που θα γινόντουσαν οι δραματικοί αγώνες, έτσι, ο επώνυμος άρχον της Αθήνας, δηλαδή η Αθήνα είχε 9 άρχοντες, ο επώνυμος άρχον ήταν αυτός που έδινε και το όνομά του κάθε φορά στο έτος, αυτός αναλάμβανε λοιπόν τους δραματικούς αγώνες. Καταρχήν αναλάμβανε να διαλέξει τους ποιητές. Οι ποιητές έκαναν μια αίτηση σε αυτόν και λένε μάλιστα ο ποιητής ήτη χωρών. Ζητούσε δηλαδή χωρών. Πήγαινε ο Σοφοκλής, τον επώνυμο άρχοντα του έτους και ζητούσε χορό. Ο επώνυμος άρχοντας του έδινε χορό. Τον επέλεγε δηλαδή
ότι θα είναι αυτός που θα συμμετάσχει στους αγώνες. Δεν ξέρουμε πώς ακριβώς επιλέγανε, λένε ότι είχαν κάποιους συμβούλους κτλ. Μόνο ο Εσχύλος είχε πάρει το ελεύθερο και από ένα σημείο και μετά, επειδή αναγνωρίστηκε ως κορυφαίος τραγικός ποιητής, και ο ίδιος ο Εσχύλος και όποιος άλλος παρουσίαζε έργα γραμμένα από τον Εσχύλο, δεν χρειαζόταν να πάρει άδεια, θα συμμετείχε απευθείας, είχε ελεύθερο και συμμετείχε απευθείας στους αγώνες. Λοιπόν, ο επώνυμος Άρχοντας επίσης επέλεγε τους χορηγούς. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόταν πάρα πολλά λεφτά για όλα αυτά. Και πλούσιοι Αθηναίοι αναλάμβαναν να πληρώσουν, ήταν οι χορηγοί, για να ανέβει η τετραλογία του κάθε ποιητή. Λοιπόν, όταν λέμε χορηγούς, α πούμε, σκεφτείτε ο Περικλής είχε γίνει χορηγός στους Πέρσες του Εσχύλου. Έτσι, χορηγός ήταν, ας πούμε, είχε γίνει ο Θεμιστοκλής, χορηγός ήταν ο Νικίας. Η Βοταφόνη, ξεκινάμε. Ήταν μεγάλη επιφανής Αθηναίοι, οι οποίοι το θεωρούσαν κινήτους να αναλάβουν, όπως σε κατά μία άλλη έργα αναλάβαν, ας πούμε, τη συντήρηση ενός πολεμικού πλοίου, πλούσιοι Αθηναίοι επιφανείς, αντίστοιχα ήταν κινήτους να αναλάβουν τα έξοδα της τραγωδίας. Και όταν λέμε έξοδα, έπρεπε να πληρώσουν, ας πούμε, τους χορευτές, τους ηθοποιούς, τους έφεραν τα σκηνικά, τα κοστούμια, τους μουσικούς, τα πάντα. Λοιπόν, επίσης, γινόταν η επιλογή των κριτών. Από τις 10 φυλές των Αθηναίων διαλέγαν έναν πολίτη με κλήρο. Αυτοί βρίσκονταν δηλαδή 10 πολίτες. Αυτοί βλέπανε τα έργα, γράφανε τη γνώμη τους για το ποιος πιστεύουν ότι πρέπει να κερδίσει σε ένα πύλινο, στο μέσαρο κεραμικό. Τα ρίχναν σε μια ιδρία και στο τέλος των αγώνων από αυτούς τους 10 διαλέγανε με κλήρο 5. Και αυτοί ήταν που καθόριζαν τελικά ποιος θα κέρδισε στους πραγματικούς αγώνες. Και επίσης ο Άρχοντας αυτός έκανε και τον προάγωνα.